Ένας παλιός θρύλος λέει ότι η μυθική πέτρα του ουρανού είναι τόσο αρχαία όσο και το βασίλειο του ουρανού. Είχε κοπεί για τον πρώτο βασιλιά του Wingdom. Η αστραφτερή πέτρα μπορούσε να φωτίσει τον ουρανό του βασιλείου με τη λάμψη της. Αλλά εκεί που υπάρχει φως, υπάρχει και σκοτάδι. Και οι παλιοί θρύλοι λένε ότι υπήρχε και ένα άλλο πετράδι, κομμένο από την ίδια πέτρα. Ένα πετράδι τόσο σκοτεινό, όσο φωτεινή ήταν η πέτρα του ουρανού. Το περίφημο Μαύρο Άστρο. Οι δίδυμες πέτρες είχαν παρόμοιες δυνάμεις, αλλά η μία υπηρετούσε το καλό και η άλλη υπηρετούσε το κακό. Και τότε, σαν μια σκιά στο σκοτάδι, το Μαύρο Άστρο χάθηκε για πάντα και κανείς δεν το άκουσε ποτέ ξανά μέχρι τώρα. Ναι, έφερα την πρόσκληση σπίτι, αλλά δεν θα τους τη δώσω. Καμίλ, δεν σε πιστεύω. Λέει ότι δεν θα καλέσει τους γονείς της στην παράσταση. Καμίλ, νομίζω ότι μου είπες ότι ο μπαμπάς και η μαμά σου δεν σε έχουν δει να χορεύεις. Αυτή είναι η κατάλληλη ευκαιρία για το καλύτερο δώρο. Είναι Χριστούγεννα. Είναι ο καριοθράφστης. Είναι μάτιο. Αυτό είναι, Κέιτ. Δεν το καταλαβαίνουν. Νομίζουν ότι ο χορός είναι μια φάση που περνάω και θα μου περάσει. Και τότε θα έρθω επιτέλους στα συγκαλά μου και θα μεγαλώσω. Καμίλ, το τραπέζι είναι έτοιμο. Πρέπει να φύγω. Τα λέμε αργότερα. Απλά υποσχέσου μου ότι θα το σκεφτείς. Εντάξει. Θα τα πούμε αύριο στην πρόβα. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Η Τζέιτ και η Αντζέλικα. Απλά μιλούσαμε για την πρόβα αύριο, για τα ούλα και την νεράιδα της ζάχαρης. Από ό,τι άκουσα τελευταία, δεν υπάρχουν πολλές θέσεις για νεράιδες της ζάχαρης. Πρόβες, χορός, μόνο αυτό σκέφτεσαι, Καμίλ. Μια μέρα θα μεγαλώσεις και μετά τι θα γίνεις? Μια ακόμα κοπέλα χωρίς καριέρα. Αυτό θα γίνεις. Χωρίς ζωή εννοείς? Γιατί εσείς οι δύο πρέπει πάντα να τσακώνεστε? Γιατί κάποιος επιτέλους πρέπει να βάλει λίγο μυαλό σε αυτό το κορίτσι. Εντάξει, Κέιτ, το σκέφτηκα. Βιαστείτε, μικρά και ανόητα διαβολάκια μου. Είμαστε πολύ κοντά τώρα. Το νιώθω. Νιώθω είναι οι μύες μου που πονάνε. Όλο σκάβω και σκάβω και σκάβω και σκάβω. Βαρέθηκα να σκάβω. Ναι, γιατί δεν παίρνουμε ποτέ άδεια? Ποτέ μας δεν παίρνουμε. Ναι, ναι. Κάποιος πρέπει να πει σε αυτό το μεγάλο πράσινο τύπο ότι δεν βγάζουμε ούτε το βασικό μισθό. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα συνδικάτο. Μήπως υπάρχει κάποιος εδώ που δεν είναι ευχαριστημένος? Όχι, πανκάκιστε, μια χαρά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είμαστε εδώ πέρα και πλασισιτάγαμε. Για κοίτα εκεί, κάτι γυαλίζει. Το δαχτυλίδι του Μαύρου Αστεριού. Όλοι οι μύθοι λέγανε ότι είχε χαθεί για πάντα, μα τόσο καιρό απλά περίμενε έναν αφέντη άξιο να το φορέσει. Και τελικά διάλεξε εμέναν. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε πολύ τυχεροί που ταιριάζει στο χοντρό του δάχτυλο.
Συμβαίνει κάτι? Η Καμίλ δεν κάλεσε τους γονείς της στην απόψινη παράσταση. Θέλουν να παρατήσει το χορό και να κάνει πραγματική καριέρα. Ο χορός είναι καριέρα και πολλά άλλα. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Ναι, συγγνώμη που ειδοποίησα τόσο αργά, αλλά είμαι σίγουρη ότι η Καμίλ θα ήθελε να έρθετε και εγώ το ίδιο. Αλήθεια, πολύ χαίρομαι. Ναι, εδώ στην Ακαδημία. Η παράσταση θα αρχίσει στις 8. Ναι, ναι. Επίσης, αντίο. Οι γονείς σου ήταν. Οι γονείς μου? Τους έπεισα να έρθουν στην παράσταση. Κυρία Σκάιλα, δεν το πιστεύω ότι το κάνατε αυτό. Δεν είχατε το δικαίωμα. Καμίλ, περίμενε. Ήθελα μόνο να... Σήμανε συναγερμό, είναι ο Sky Clown! Επιτίθεται στον θρόνο! Δουλεύει! Το μαύρο άστρο δουλεύει! Κανείς δεν πρόκειται να μου αντισταθεί τώρα! Ούτε η Skyla, ούτε οι Sky Dancers! Θα αναγκαστούν όλοι να υποκληθούν στο βασιλιά Sky Clown! Το μοναδικό ηγέτη του φτερωτού βασιλείου. Καμίλ! Είμαι σίγουρη ότι την είδα. Μάλλον θα πρέπει να κυρώσουμε την παράσταση για απόψε. Α, τι κρίμα, αυτό θα με στεναχωρήσει πολύ. Αυτό αποκλείεται. Δεν θα κυρώσουμε την παράσταση. Πώς γίνεται αυτό? Θα παραμείνω εδώ να διαβεβαιώσω τους γονείς σου ότι δεν συμβαίνει τίποτα και θα ξεκινήσω την παράσταση, αν χρειαστεί. Εντάξει, παιδιά, ας ξεκινήσει η παράσταση. Η δική μας παράσταση εννοώ. Σωστά. Υποθέτω. Με τη δύναμη που έχω μέσα μου σαν βασίλισσα του φτερωτού βασιλείου, καλώ τους χορευτές του ουρανού να προστατέψουν το βασίλειό μου. Αν είναι να γίνει, θα γίνει από μένα. Καλή τύχη. Και εσείς οι δύο να τους προσέχετε. Μια σκέτη καταστροφή! Αυτό είναι σίγουρα δουλειά του Sky Clown. Αυτός ο μεγάλος πράσινος καλικάτζαρος προσπαθεί να κλέψει τα Χριστούγεννα πάλι. Σλαμ, περίμενε! Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Εγώ είμαι στην παγίδα των γονιών. Όπως ακριβώς το σκέφτηκα, το φάντασμα των περασμένων Χριστουγέννων. Οι Sky Dancers. Και επειδή είμαι το πνεύμα των Χριστουγέννων, θα σας αφήσω να ζήσετε ήσυχα. Αυτό φυσικά μπορεί να γίνει μόνο μα φιλήσετε το δαχτυλίδι μου και δηλώσετε υπακοή σε μένα. Μπορεί να βρει και στο πετράδι, Sky Clone, αλλά σίγουρα έχεις χάσει το μυαλό σου. Να υποθέσω ότι αρνείστε την ευγενική μου πρόσκληση. Τότε ο χορός τελείωσε για τα καλά. Οι φτωχές σας δυνάμεις δεν μπορούν να συγκριθούν με τις δυνάμεις του μαύρου άστρου. Κυρία Σκάιλα, μήπως μπορούμε να μιλήσουμε στην Καμίλ πριν από την έναρξη? Θα χαιρόμουν πολύ να σας αφήσω να τη δείτε. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι είναι απασχολημένη τώρα. Πάρτε αυτούς τους ανόητους Sky Dancers στον κάτω κόσμο και κλειδώστε τους μέσα στο κελί των εφιαλτών.
Θα δώσω αμοιβή σε όποιον φέρει την τελευταία Sky Dancer σε μένα. Και θα κόψω τα φτερά σε όποιον προσπαθήσει να την προστατεύσει. Έγινα ξεκάθαρος. Υπέροχα. Από εκεί που θα χόρευα τον καριοθράυστη, τώρα πρωταγωνιστώ στο φυγά. Εκεί είναι! Σε παρακαλώ, Sky Dancer, παραδώσου. Δεν θέλουμε να σου κάνουμε κακό. Σίγουρα. Θα μου πάρετε τη δύναμή μου όπως κάνατε και με τους φίλους μου. Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, θα ξαναγυρίσω, το υπόσχομαι. Είναι 8 παρατέταρτο και ακόμα δεν έχω ακούσει την ορχήστρα να παίζει. Είναι βραδιά πρεμιέρας. Όλοι είναι εγχωμένοι. Ακόμα και η Καμίλ. Να έχει αγχωθεί. Δεν πηγαίνει δάκια σε καμία δίκη. Για ποιο πράγμα θα μπορούσε να έχει αγχωθεί. Συγγνώμη, είστε οι γονείς της Καμίλ. Είμαι ο πατέρας της Τζέιντ. Α, γεια σας, χάρηκα που σας γνώρισα. Η κόρη σας είναι πολύ καλή χορεύτρια. Η Τζέιντ συνέχεια μιλάει για το πόσο επαγγελματίας και πόσο σοβαρή είναι. Ευχαριστώ πολύ για τα κομπλιμέντα σας. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτήν. Έτσι δεν είναι, αγάπη μου? Πήγαν. Μακάρι να ήταν εδώ ο Will και Twill. Άννα Πάρη, νιώθω λες και πέρασε τρένο από πάνω μου. Ελπίζω να σας αρέσει η διακόσμηση. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλό το μοτίβο του κλουβιού. Νιώθω λες είχα τρέξει σε μαραθώνιο. Δεν μπορώ να κουνήσω το δάχτυλό μου. Πώς θα τα καταφέρουμε να πετάξουμε? Sky Dancers παραδεχτείτε το, δεν μπορείτε να ξεπεράσετε ένα ψήλο. Μιας και μιλάμε για ψήλους, εσύ γιατί όχι? Καμί! Λοιπόν, μπορεί να τα κατάφερες και να έφτασες μέχρι εδώ πέρα, όμως δεν πρόκειται να πάρεις το κλειδί, γιατί πολύ απλά είναι μέσα μου. Μου φαίνεται πως δεν έχω χρόνο για πλήση στομάχου. Μάλλον θα κάνω εγχείρηση. Ετοιμάσου! Νόμιζα ότι οι τρομοθύελες δεν κάνουν κατοίκο παράδοση. Εσείς πετάξτε γρήγορα. Τα υπόλοιπα θα τα κανονίσω εγώ. Ε, Καμίλ, περίμενε και μας. Πρέπει να κάνουμε κάτι πριν το γλυκό της Καμίλ εξαφανιστεί. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω καθόλου δυνάμεις. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, θα μπορέσουμε να τους σταματήσουμε. Οι πέντε μας θα είμαστε πιο δυνατοί από έναν. Ξέρεις, Καμίλ, κρίμα που οι γονείς σου δεν ήταν εδώ για να δουν αυτή την παράσταση. Η παράσταση? Ελάτε, πρέπει να βιαστούμε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην ετήσια χριστουγεννιάτικη παράσταση του Καριοθράυστη από το Τσαϊκόφσκι. Λυπούμαστε που έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά παραμείνετε μαζί μας. Η παράσταση θα είναι ιδιαίτερη για σας.
Γιατί είστε τόσο χαρούμενα εσείς, ανόητα κουτάβια? Ξέρουν ότι ήρθε η ώρα σου να φύγεις από το φτερό το βασίλειο Skyclone, αλλά πριν φύγεις, απαιτώ να μου πεις που είναι οι Sky Dancers τώρα. Μην ανησυχείς, Σκάιλα, γιατί μαζί με τα πολύτιμα κουτάβια σου θα πας και εσύ να τους κάνεις παρέα. Το μαύρο άστρο, η μύθη ήταν αληθινή. Ναι, Σκάιλα, αλλά αυτή τη φορά το κακό θα νικήσει το καλό. Παραδώσου, Σκάιλα, δεν μπορείς να με νικήσεις. Όχι μόνη σου. Και ποιος σου είπε ότι είναι μόνη της? Ώστε το σκάσατε, Λοιπόν, θα φροντίσω να μην ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Μη χάνεις το χρόνο σου, άθλιε. Είσαι περικυκλωμένος και ήρθε η ώρα να σε χτυπήσουμε. Βασίλισσα Σκάιλα, είστε καλά? Και πιο γρήγορα, Skyclone. Έφυγε από αυτό τώρα. Σας ευχαριστώ, Sky Dancers. Θα το τελειώσω εγώ τώρα. Φοβάσαι, Skyclone, και αυτό αποδυναμώνει τη δύναμη του μαύρου άστρου. Και έτσι τελειώνει ο μύθος. Και ξεκινάει το παραμύθι. Πάμε, ας πετάξουμε γρήγορα, Sky Dancers. Μας περιμένουν όλοι. Πού ήσασταν? Είναι 9 η ώρα. Ας πούμε ότι έπρεπε να κοιτάξουμε την λίστα μας, να δούμε ποιος ήταν κακό παιδί και ποιος καλό. Μακάρι να έπαιζες εσύ την καλή νεράιδα. Μην ανησυχείς, θα είναι η καλύτερη παράσταση που έχει γίνει ποτέ. Μην ανησυχείς. Είναι 9 η ώρα τώρα. Αυτό τα παιδιά είναι απλώς ερασιτέχνες. Αυτό ήτανε. Πάμε να φύγουμε. Είναι κάποιος εδώ που θέλει να σας μιλήσει? Καμίλ, το χορευτικό ήταν υπέροχο. Και εσύ το ίδιο. Καμίλ, δεν ήξερα ότι χόρευες τόσο καλά. Νόμιζα ότι δεν σας ενδιαφέρε να το μάθετε. Μα και βέβαια μας ενδιαφέρει. Τώρα, νεαρή μου, το ξέρεις ότι δεν είναι η καριέρα που θα διαλέγαμε για σένα. Αλλά, γλυκιά μου, έχεις πραγματικό ταλέντο και θα ήταν κρίμα να μην το μοιραζόσουν. Καλά Χριστούγεννα, Καμίλ. Αυτό ήταν το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων που είχα ποτέ! Καλά Χριστούγεννα!